Είμαι η Βάσο η Χατζημανόλη, είμαι πρόεδρος του Animal Refuge στην Θεσσαλονίκη. Είμαι 74 ετών και ασχολούμαι με τα δέσποτα 45 χρόνια. Ήμουνα μάναζερ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για 37 χρόνια. Ξεκίνησα πριν από 45 χρόνια να ενδιαφέρομαι για τα ζώα όταν βρήκαμε ένα μικρό κουτάβι και το πήραμε σπίτι. Αυτό ήταν η αρχή. Μετά δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσω να βοηθάω ό,τι έβλεπα. Έχει ιδρυθεί πριν από 30 χρόνια και προσπαθούμε κάθε μέρα να φροντίσουμε τα 170 σκυλιά που έχουμε τώρα και τις 60 γάτες. Δυστυχώς το καταφύγιο είναι σε μία περιοχή όπου οι άνθρωποι δεν φροντίζουν καθόλου ζώο, το ίδιο και οι δήμοι εκεί. Οπότε εμείς κάνοντας αυτήν τη διαδρομή μία ή δύο φορές κάθε μέρα από την πόλη μέχρι το καταφύγιο, πάντα συναντάμε ζώα τραυματισμένα, άρρωστα. Επίσης έχουμε πάρα πολλούς κυνηγούς στην περιοχή και βρίσκουμε πολλά ζώα που είναι πλέον άχρηστα για αυτούς, εγκαταλελειμμένα και σε άθλια κατάσταση. Το καλό είναι ότι συνεργαζόμαστε εδώ και 22 χρόνια με μία ομάδα στη Γερμανία που έχει γίνει μόνο για να βοηθάει το δικό μας καταφύγιο. Έχουν δοθεί εκατοντάδες ζώα για υιοθεσία και δίνονται ακόμη και μεταξύ αυτών προχθές δώσαμε και ένα γέρικο σκυλί το οποίο ήρθε 2 μηνών στο καταφύγιο και βρήκε σπίτι τώρα που είναι 14 ετών και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί που πήγε. Αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά και μακάρι να μπορούμε να τα δώσουμε όλα τα ζώα να φύγουν από τα κλουβιά. Είμαι πάρα πολύ δεμένη όσοι βοηθάμε στο καταφύγιο με τα ζώα αυτά. Ειδικά με μένα, δεν ξέρω γιατί, μάλλον νομίζουν ότι είμαι η μαμά τους. Και θα αμαλώσουμε και θα χαϊδέψουμε και θα φωνάξουμε και θα αγκαλιάσουμε, ναι, όλα αυτά μαζί όπως πραγματικά φέρεται μία μαμά στα παιδιά της. Και όταν φεύγει ένα ζώο χαιρόμαστε πάρα πολύ που φεύγει, αλλά όταν βγει από την πόρτα όλοι πίσω κλαίμε. Τα έξοδα συντήρησης του καταφυγίου και των ζώων που φιλοξενούνται εκεί είναι πάρα πολύ υψηλά για μας. Έχουμε υπολογίσει ότι τώρα με τα ζώα που έχουμε χρειαζόμαστε περίπου 1.500 ευρώ την εβδομάδα. Τροφές, φάρμακα, βοηθούς που έρχονται καθημερινά. Δεν υπολογίζουμε βέβαια μέσα στο ποσό αυτό τυχόν επεμβάσεις για ατυχήματα, στηρώσεις, εμβολιασμούς κτλ. Σαν καταφύγιο όμως αυτός ο χώρος που λειτουργεί 30 χρόνια τώρα θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για να είμαστε πλέον νόμιμοι σύμφωνα με το νέο νόμο. Θέλουμε να έχουμε ένα μικρό σπίτι, πολύ μικρό που να μένουν οι εθελοντές, που να μένουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να τοποθετήσουμε πλάκες στο κτίριο των 36 δωματίων. Χρειαζόμαστε περιφράξεις καινούργιες και καλές. Χρειαζόμαστε επίσης πολλούς εθελοντές. Θέλουμε ανθρώπους που θα μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά, λίγο ο καθένας, να συγκεντρωθούν τα χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι βελτιώσεις και να μην αναγκαστούμε να απομακρύνουμε τα ζώα από το χώρο. Γιατί αυτό θα μας υποχρεώσει ο νόμος να κάνουμε.